Και ενώ το πρωτάθλημα της Super League 1 συνεχίζεται κανονικά και να ευχηθούμε βεβαίως να συνεχιστεί κανονικά και στην πορεία χωρίς προβλήματα, με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, υπάρχει μεγάλη αγωνία στη Super League 2, στην οποία θα συμμετέχουν τη νέα σεζόν τρεις κριτικές ομάδες, Εργοτέλης Χανιά και Όφι Ιεράπετρας. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για το αν έχουμε επιτέλους και πότε έναρξη του πρωταθλήματος και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ένα σχόλιο για τα τελευταία νέα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Πρωταθλήματος της Super League 2 και της Football League, τον κύριο Λεουτσάκο, τον κύριο Λεωνίδα Λεουτσάκο, που έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας από την Crete TV. Καλησπέρα στην Crete TV. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία μαζί σας. Πραγματικά αυτή τη στιγμή οι τάσεις που υπάρχουν στις ομάδες της κατηγορίας, μάλλον το στίγμα που έχουν δώσει, είναι ότι δεν αντέχουν να περιμένουν άλλο μετά από πολύμηνη προετοιμασία. Περιμένουν μετά από τις αλλεπάλληλες ακυρώσεις της Σέντρας, θα έλεγα στο προηγούμενο διάστημα, περιμένουν όλοι αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πολλοί μάλιστα λένε ότι αν δεν ξεκινήσει και αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τις τελευταίες 10 μέρες, μπορώ να πω, είμαστε σε μια επικοινωνία με διάφορους φορείς, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Χαρδαλιά, μιλάμε με κάποιους ανθρώπους, μας ζητήσανε κάποια χαρτιά, κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα, αν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε με τη Super League 1, όλα αυτά τα έχουμε στείλει, έχουμε κάνει τα πάντα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν να μας απαντήσουν, δεν μπήκαμε τελικά στην ΚΙΑ. Αναμέναμε τώρα αυτή τη εβδομάδα και αναμένουμε να δούμε τι μελεγενέστε. Εμείς, αν δεν πάρουμε μέχρι στιγμής, περιμένουμε να πάρουμε μια επίσημη ανακοίνωση, να ξέρετε, και μια επίσημη απάντηση από κυβερνητικά χείλη ότι ξέρετε κάτι, κύριε, δεν σας δίνουμε το OK να παίξετε. Έτσι, που θεωρώ για μας ότι είναι τραγικό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Super League 2 είναι μια κατηγορία που είναι παρεμφερή με τη Super League 1. Έτσι, υπάρχουν μπαράζ ανόδου, πρέπει να ολοκληρωθεί η χρονιά γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά. Και βλέπουμε το εδώ ότι υπάρχει ένα θέμα ασυνεννοησίας, μπορώ να πω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή την επαγγελματική κατηγορία, και σαφώς και δεν τη βλέπουν με την ιδιαίτερη σοβαρότητα, γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές, για οικογένειες, για ανθρώπους που από πέρυσι με το πρώτο lockdown πάλι τα ίδια με το κορονοϊό, πάλι πληρώνανε, πάλι είχαν μπει στη διαδικασία να έχουν μπει στο θέμα των χρημάτων χωρίς να έχουν κανένα οικονομικό έσοδο. Το ίδιο γίνεται και φέτος. Και δεν γνωρίζουμε αυτό το θέατρο του παραλόγου, ποιος υπεύθυνα θα μας απαντήσει και τι μέλη γενέστε για μας. Δεν το γνωρίζουμε ειδικά και θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολες εξέλιξεις. Επειδή διαβάσαμε κάποια ρεπορτάζ στην πορεία της ημέρας, σύμφωνα με τα οποία εσείς έχετε πει ότι όλα δείχνουν σέντρα την Κυριακή. Οπότε με αυτά που ακούμε τώρα δεν πρέπει, κύριε Λεουτσάκο, να είμαστε τόσο βέβαιοι, έτσι. Κοιτάξτε, δεν έχω πει σε κανένα ότι δείχνουν σέντρα. Μιλάμε ότι και με τους προέδρους είναι ενήμεροι, έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες. Όλες οι ομάδες του ΔΣ είναι ενήμερες για τις ενέργειες που έχουμε κάνει. Σας είπα, έχουμε στείλει σε όλες τις επιτροπές. Έχουμε μιλήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, γιατί είναι πολλά τα υπουργεία που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, έτσι, λοιμοξιολόγοι, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Προστασίας, ο κ. Χαρδαλιάς. Είχαμε πάρει εγγυήσεις ότι δώστε το, αν μπορείτε να τηρήσετε το υγειονομικό πρωτόκολλο της Super League 1. Μπήκαμε στη διαδικασία να έχουμε τους ίδιους γιατρούς και το ίδιο υγειονομικό πρωτόκολλο όπως έχει η Super League 1. Έτσι, ό,τι μας έχουν ζητήσει μέχρι στιγμής τα έχουμε καταθέσει, όντως μπορούν οι ομάδες αυτές να ξεκινήσουν. Και είχαμε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι σαφώς θα σας δώσουμε το δικαίωμα να ξεκινήσετε. Και να σας πω και κάτι. Προφορικές. Η Super League 2 έχει 12 ομάδες. Έτσι, μιλάμε για 6 παιχνίδια τη εβδομάδα. Βλέπετε ότι και στη Super League 1, που τηρεί το υγειονομικό πρωτόκολλο, αλλά και σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα κρούσματα δεν σταματάνε. Έτσι, μιλάμε για αθλήματα που έχουν εκατομμύρια, που έχουν τα χρήματα να μπορούν να τα απεξέλθουν και δεν σταματάνε. Θα πρέπει κάποια στιγμή και από εμάς να βγει κάποιος υπεύθυνα από την κυβέρνηση, ο κάθε υπουργός, και να μας πει ότι ξέρετε κάτι, κύριε, δεν παίζετε. Ή θα παίξετε τότε. Δεν μπορεί να μας λένε κάθε εβδομάδα στείλτε το υγειονομικό πρωτόκολλο, στείλτε τις επιτροπές και αναμένουμε να μπείτε στη ΚΙΑ και κάθε εβδομάδα να έχουμε τα ίδια. Δεν γίνεται αυτό. Και είναι και λογικό. Έχουν κουραστεί παίχτες, προπονητές, ομάδες. Θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Οπότε περιμένετε από κυβερνητικά στελέχη πλέον ένα ναι ή ένα όχι ουσιαστικά. Βεβαίως, και στους αρμόδιους που έχουν τις θήκες, κατάνε τις θήκες στα χέρια μας. Εμείς ό,τι μας έχουν ζητήσει το έχουμε κάνει. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ό,τι μας έχουν ζητήσει, ό,τι χαρτιά, ό,τι κοίας, ό,τι υγειονομικό πρωτόκολλο, τα έχουμε στείλει. Δεν γίνεται τώρα να μην μπορούμε να βρούμε κάποιον υπεύθυνο να βγει να μας απαντήσει. Δεν γίνεται, αν κρύβονται. Μιλάμε για το... Είναι η μοναδική χώρα, είναι η μοναδική χώρα, σας το λέω, που δεν παίζει η Β' Εθνική, η Super League 2. Η μοναδική χώρα. Θέλετε Πορτογαλία, γίνεται το πρωτάθλημα. Θέλετε Ισπανία, γίνεται. Αγγλία, γίνεται. Βέλγιο, γίνεται. Και δεν γίνεται σε εμάς. Μιλάμε για ένα πρωτάθλημα με 12 ομάδες. Και με περισσότερα κρούσματα, να μου επιτρέψετε να πω, η Πορτογαλία και αναλογικά, αφού έχει τον ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα, με μεγαλύτερα προβλήματα από την Ελλάδα η Πορτογαλία όλο αυτό το διάστημα. Βεβαίως. Και δεν ξέρουμε εδώ να σας πω και την αλήθεια, έχουμε μπερδευτεί έτσι. Εδώ έχουμε βάλει τα ίδια υγειονομικά πρωτόκολλα. Για όλα τα... Αυτό έχει γίνει παγκόσμια πρωτοτυπία. Για όλα τα αθλήματα στη χώρα. Πώς γίνεται αυτό. Πώς γίνεται αυτό. Να μην έχουμε ξεχωρίσει εν μέση δεύτερης πανδημίας που ήρθε, γιατί το ξέραμε. Το ξέραμε ότι θα γίνει αυτό. Ήδη είχαμε φάει την πρώτη και σταμάτησε το πρωτάθλημα το δικό μας με πολλά προβλήματα. Πήγαμε να ξεκινήσουμε πάλι τα ίδια. Τώρα ερχόμαστε και λέμε εδώ το υγειονομικό πρωτόκολλο είναι σχεδόν το ίδιο για όλα τα θέματα. Μα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μάλιστα. Πώς μπορεί να γίνει. Να είναι το ίδιο για το μπάσκετ, το ίδιο για την κολύμβηση, το ίδιο για το τένις, το ίδιο για το πινκ-πονγκ. Πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Και να μην έχουμε μια απάντηση από πίσω μαχαίρι. Μάλιστα. Να ευχηθούμε, δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο, να έρθει αυτή η απάντηση και να έχουμε σέντρα. Αν όχι αυτή τη βδομάδα, τουλάχιστον την επόμενη. Δεν μπορούμε να πούμε, νομίζω, κάτι παραπάνω. Να ευχηθούμε να βγει κάποιος επίσημα από την κυβέρνηση και να μας δώσει μια απάντηση επίσημη και υπεύθυνη. Μάλιστα. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει κανέναν. Ναι. Βεβαίως. Κύριε Λεουτσάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ό,τι καλύτερο στη συνέχεια, καλή δύναμη και υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.